ψηλώστε τα όλα, δεν πρέπει να τους κάνουμε το πάνω. Μόνο κατάλαβα. Κύριε Κουβόπουλε, ηρεμήστε. Θα παραβιάσετε τον νόμο και θα ηρεμήσω εγώ. Εξήγησα, κύριε Κουβόπουλε, ότι δεν υπάρχει, δεν έχουμε την τεχνική δυνατότητα να βγάλουμε φωτογραφίες. Το μελέτησε ο κύριος Κιζιώτης στο ψήφισμά σας, θα το διαβάσουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί των παρατάξεων για να μπορούν να τοποθετηθούν. Δεν μπορεί έτσι που το διαβάσετε εσείς ένα κείμενο τριών σελίδων που ο άλλος θα τοποθετηθεί. Εντάξει, λοιπόν, παρακαλώ, ησυχία, δεν γίνεται συζήτηση. Έχω δώσει τον λόγο στον κύριο Παναγόπουλο. Θα συζητηθεί το ψήφισμά σας, κύριε. Εγώ λέω ότι θα συζητηθεί. Ορίστε, κύριε Παναγόπουλο. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, στην 12η αναμόρφωση που έρχεται απόψε, προκειμένου να διευκολύνω και να προλάβω ίσως κάποιες ερωτήσεις, θα επισημάνω τρεις-τέσσερις κωδικούς. Πέντε. Στον 0621 που βλέπετε, χειριζόμαστε τη δεύτερη δόση, γιατί είχε μόνο για ένα μήνα εκεί τη δεύτερη δόση των προνοιακών επιδομάτων. Και στο επόμενο κωδικό καθοποιείται και σαν να έξω. Στον 41-31 και στον 41-24-11 γίνεται μια υποδοχή, πρόβλεψη για υποδοχή του λεγόμενου 3% της κοινωνικής αγγελεγγύης που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Στον 67-12-04 και 67-12-01 έχουμε λογιστική τακτοποίηση για κάποιες ενοποιήσεις κωδικών. Και τέλος θα δείτε ένα 90.000 στο 60-31-02 για 90.000. Αυτό και υπάρχει εισήγηση, υπάρχει νομοθεσία στη διάθεσή σας. Αυτά είμαι υποχρεωμένος να πω το όνομα, διότι τα δικαιούνται σύμφωνα. Τα δικαιούνται η δικηγόρος του Δήμου, κυρία Λουμάνη, και γι' αυτό γίνεται η πρόβλεψή του. 90.000 ευρώ για την αποχώρησή της και διότι έχει συμπληρώσει τα χρόνια που απαιτεί η νομοθεσία. Λοιπόν, αργότερα, αν προκύψει και με κάποιον άλλον, εδώ είμαστε. Προσπάθησα να απομονώσω 4-5 νούμερα και βέβαια είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε για οτιδήποτε θέλετε. Πάμε όσο το δυνατόν και αύριο βράδυ. Ο 60-31-02. Ερωτήσεις, κύριε Γιαννακόπουλε, έχετε ερώτηση. Από τάση τοποθέτηση. Κύριος Γουργούλης, συγγνώμη, κύριος Σταθόπουλος. Κύριε Σταθόπουλος. Κύριε Σταθόπουλε. Δεν κατάλαβα τι συμβαίνει με τις επιχορηγήσεις. Αυτό που λέτε λογιστική τακτοποίηση, τι σημαίνει δηλαδή, γιατί βλέπω μια μεγάλη μείωση και στο κέντρο παιδιού και στο πρωινό. Αν θέλετε να μας το εξηγήσετε. Δεν έχω καταλάβει τι είναι το προμήθεια υπερκατασκευής καινούργιας απορριπαντοφόρου 16-03 και τοποθετημένη επιπλαισίου αυτοκινήτου του Δήμου. Δεν βγαίνει συμπέρασμα, είναι ασύνταχτο, δεν το καταλαβαίνω τι λέει. Και αν... Μήπως μιλάτε για το 2061. Όχι, μιλάω για το 2071. Ναι, να ξαναδιαβάσω την πρόταση. Να γίνουν οι ερωτήσεις και μετά να δοθεί συνολική απάντηση, παρακαλώ. Θέλω να καταλάβω γιατί αυξάνεται τις επιδείξεις δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα από 25 σε 35.000. Κατά 10.000. Από 25 λέτε αύξηση σε 10, τελική πίστοση 35.000. 0064-43-01. Το πρώτο στιγμή. Στην τρίτη σελίδα. Και κάποια τόσο καλά. Επειδή είσαι στο πρόβλημα, αν έχετε την καλοσύνη, μιλάτε για το 0064-43-01.
Θα μπορούσατε να μην την έχετε κάνει ίσω αν διαβάζετε καλά την αιτιολογία, αλλά θα απαντήσω. Πάμε πια. Και ξαναστήσω στο πρόγραμμα, επειδή αυτό που είπατε για την κυρία Λομάκη είχε 97.000, προσθέτει άλλε 90, τι το 187 είναι φαρμακιστή. Το 90. Άρα σα απαντήσω. Κύριε Αντιδήμαρχε, στην ενίσχυση των άλλων εσόδων είχατε 90.000 στο 41-31. Αυτές οι 90.000 είναι από παρακράτηση προς απόδοση ή νέο έσοδο και από πού προήλθε. Και αν συνδέεται με τη συνταξιοδότηση της κυρίας Τουμάκη. Το είδατε. Είναι 90.000 που αυξάνουμε το αποθεματικό αυτό, μας ήρθες ή το γίνεται παρακράτηση από κάποιο, από μισθοδοσία, να μας εξηγήσετε. Θα ρωτήσω και εγώ για αυτό το 45 που είναι για την προμήθεια υπερκατασκευής καινούργιας απορριμματοφόρου, το 2071-32,22. Και έχετε δύο δημιουργήσει δύο άρθρα εξόδων εργασίας προμήθεια εξοπλισμού εργοστασίου στο δημοτικό, ένα το δημοτικό, προμήθεια εξοπλισμού ανεργιστήρια, έβδομο δημοτικό. Εκεί δεν έχουμε εργολαβία για τα σχολικά κτίρια. Παρακαλώ ησυχία, μιλήστε και δεν ακούω. Θεωρηθεί κατάκτηση αυτό το έργο. Σας παρακαλώ πολύ, ησυχία. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει εργολαβία για τα σχολικά κτίρια, οπότε πρέπει να ενταχθεί εκεί. Γιατί αυτό θα θεωρηθεί κατάκτηση. Ο κύριος Αλεξόπουλος. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε. Στη δημιουργία των ομάδων εξόδων έγινε το βοηθό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Σας παρακαλώ, θα αρχίσω, θα αναγκαστώ να σας ζητάω προσωπικά να κάνετε ησυχία. Δεν ακούμε ούτε εδώ στο Προεδρείο τι λένε. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ ησυχία. Ορίστε κύριε Αλεξόπουλε. Στη δημιουργία νέων άρθρων εξόδων, το 61-17-86, παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλεία. Αυτά τα χρήματα, το ποσό που δημιουργεί το νέο κωδικός εξόδων, θα είναι για πλήρης ωραρίου και για το γιατρό και για το τεχνικό ασφαλείας. Τι χρήματα, πώς θα μοιράζονται αυτά τα χρήματα, δεν θα μου πείτε. Πάλι την ίδια ερώτηση που έχει κάνει ο κύριος Σταθόπουλος, ο κύριος Γουλούλης, γενικά με το καινούργιο απομορφωματοφόρο, και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πώς είναι γραμμένο αυτό. Προμήθεια εντομοπαγίδων και φερομόνων για την καταπολέμηση του εντόμου ρυσοφόρου, το οποίο αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε, είναι για αυτό που βάλατε στην ιστοσελίδα του Δήμου για τους φοίνικες. Στο κωδικό 35-66-93-03 είναι στη δεύτερη σελίδα στην πίσω. Το οποίο αυτά τα 3.000 στη δημιουργία νέων άρθρων εξόδων. Και εκεί δημιουργείται ένα κωδικό για μια προμήθεια των μονοπαγίδων και φερομόνων. Έχετε βάλει και στην ιστοσελίδα του Δήμου για ένα έντομο που είναι για τους φοίνικες. Να μου πείτε, γι' αυτό για ράντισμα για τον Πεύκον. Βλέπω ότι έχετε κάνει μια αύξηση στο κωδικό επιδείξεις δεξιών σε ορτές, λοιπά θεάματα. Είναι αυτό που έλεγα, ότι κάνετε μια αντιγραφή του κυρίου Γιαννακόπουλου, πάλι αυξήσεις αυτό. Στο κωδικό 64-43-01 είναι αυτά που καταδικάζεται τον κύριο Γιαννακόπουλο. Θέλω να μου πείτε αν είναι αυτά. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη,
Να ανακαλέσει κύριε Αδάβαρη. Δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάει ένα δημοτικό. Να ανακαλέσει κύριε Αδάβαρη. Μην στο μικρόφωνο κύριε Αδάβαρη. Τι κάτσε καλά. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ. Τι είναι τρόπος αντιδημάτων. Παρακαλώ. 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 Κύριε Αδάβαρη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Αλεξόπουλε, ολοκληρώστε. Όταν μιλάει. Ολοκληρώστε μου ερώτησή σας κύριε Αλεξόπουλε. Λοιπόν. Ολοκληρώστε κύριε. Δεν καταλαβαίνω τον τρόπο σας κύριε Αδάβαρη. Δεν καταλαβαίνω τον τρόπο σας. Κυρία Αντιδήμαρχε. Είναι τρόπος αντιδημάρχου αυτός κύριε Αδάβαρη. Κύριε Αδάβαρη, είναι τρόπος αντιδημάρχου να φέρεστε έτσι ένα δημοτικό σύμβουλο. Για κόπτη με για 5 λεπτά. Είναι ντροπή σας. Ειλικρινά είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας. Όταν γίνεται διακοπή πρέπει οι δημοτικοί σύμβουλοι να κοινώσουν την αίθουσα. Ορίστε. Σύμφωνα με τον κανονισμό, παρακαλώ. Όχι, ο κύριος. Παρακαλώ τον κύριο Παναγόπουλο. Ο κύριος Παναγόπουλος είναι έξω. Ρωτά, εντάξει. Τώρα, στο κωδικό, κύριε Αντιδήμαρχε, 631-02, που λέει ακριβώς τον δικό συμβούλο, θα ήθελα να μου εξηγήσετε, αυτά τα 90 χιλιάρικα, είναι εφάπαξ το οποίο πρέπει να πάρει η κυρία Λουμάκη σαν μόνιμος υπάλληλος ή και μια διαφορετική σύμβαση εργασίας που τους επιτρέπει. Μην απαντάτε, παρακαλώ, μην απαντάτε, κύριε Αντιδήμαρχε. Αν θέλετε, μιλάτε αργότερα. Είχε κάποια ειδική σύμβαση. Άλλη ερώτηση, το καταλάβω. Σε επιτρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα. Στον κωδικό 2063-23 του 02 αμοιβές κτέου οχημάτων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να γίνει νέος κωδικός, ενώ μπορεί να μπει απλά σε προηγούμενος κωδικός συντήρηση οχημάτων. Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά που υπάρχει κωδικός συντήρηση οχημάτων ή αμοιβές κτέου οχημάτων. Και τελικά έχετε βάλει σε μερικά αποθεματικά 1.756 ευρώ στο 81-17, λοιπά έξοδα, ναι, 81-15-01 διάφορα έξοδα σε ένα αποθεματικό έχετε βάλει 1.064 ευρώ, 95, και σε ένα άλλο κωδικό στο 81-15, 01 και στον 81-17-01 λοιπά έξοδα 1.756 ευρώ ενισχύεται ένα αποθεματικό που έχει 387. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο και δεν μπορεί κάτι να, πούμε, να τα βάλετε στις εργασίες ανακατασκευής του ανοιχτού γηπέδου να κάνουμε κάτι παραπάνω στο δημοτικό συμβούλιο. Καταλαβαίνω το σκοπό που τα βάλατε εκεί στα λοιπά έξοδα αφού το αποθεματικό ήδη έχει χρήματα μέσα άνω από 400.000 ευρώ. Ο κύριος Γαβράς ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, ίσως είναι του κύριου Κοβέου το θέμα. Στην τρίτη σελίδα υπάρχει αύξηση του κωδικού για την επενδύξη συνταξιώσεων με τελεολογικό μια κλήρωση στα καπί. Επειδή υπήρχαν 25.000, προσθέτει άλλα 10.000. Προγραμματίστε, κύριε Αντιδήμαρχε, να κάνετε κάποια εκδήλωση την εκδήλωση αυτή τη συγκεκριμένη πρώτη δεκάτη στο καπί, η οποία θα στοιχήσει πάνω από 25.000. Ο κύριος Κουβόπλος ερώτηση. Θέλω στο κύριε Αντιδήμαρχε το θέμα της κυρίας Λουμάκη με τις 90.000. Πώς βγήκε το ποσό αυτό, ποιος το έβγανε, ποιος το εισηγήθηκε ότι είναι 90.000, δηλαδή εσείς το είπατε ότι είναι, πρέπει να πάρει, κάποιος σας το εισηγήθηκε. Αυτή την εισήγηση τη θέλω να μου την καταθέσετε γράφω κάτω στο άλλο για να μην και να μας εξηγήσετε εδώ ποιος το έβγανε. Να υπερποιηθεί η κυρία Γεωργατά, παρακαλώ, μια θυμίσαι. Κυρία Γεωργατά. Κύριε Τζέμι. Λοιπόν, άλλη ερώτηση για την κυρία Φουδόπουλε. Θα σας απαντήσει. Ωραία. Ο κύριος Μουστόγιανς, ερώτηση. Έχει καλυφθεί. Η κυρία Γκάκη, ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω γιατί μειώθηκαν οι επιχορηγήσεις στο κέντρο παιδιού και προένυψα που έχει συμφωνευτεί και τα παιδιά είναι περισσότερα αυτά. Ευχαριστώ. Απαντάω αντιδήμαρχος οικονομικών ο κ. Παναγόπουλος. Ορίστε κύριε. Τελευταία ερώτηση της κυρίας Γάκη, περίπου ίδιο που είχε κάνει σαν πρώτη ο κύριος Σταθρόπουλος. Παρακαλώ πολύ, κυρία Γάκη, ιδιαίτερα.
να μην πέφτει στην παγίδα που έπεσε σαν άλλη από την παράταξή του, να σπέψουν αυτού να δημιώνουμε του κολλητού, και ήρθαν οι καιροί να του διαψεύσουν. Πρόκειται για λογιστική τακτοποίηση. Δεύτερο, παρακαλώ. Δεύτερο, όσον αφορά για το καπί, είναι ερώτηση και του Σταθόπουλου και άλλου συναδέλφου. Πρώτον, όταν λέμε ενισχύε και το 25 γίνεται 5 για το καπί, βάλαμε 10.000 επιπλέον για να υπάρχουν για την εκδήλωση την οποία θα αναλύσει ο κ. Κοβέος για την πρώτη δεκάδα. Όταν έχεις 25.000 για όλο το χρόνο των υπόλοιπων και θέλεις λοιπόν τώρα την 1η Οκτωβρίου να έχεις άλλα 10 με έναν όταν θα μας το εξηγήσει, το προβλέπεις. Το προβλέπεις. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, θα ερχόμαστε μετά και θα λέγατε, α, τα μειώσετε τα 25, πήγατε δώσατε 10 για τους ηλικιωμένους και πάλι δεν κάνετε κοινωνική πολιτική. Έτσι πιθανόν να λέγα. Να απαντήσω, επειδή θέθη για την κυρία Λουμάκη, το όνομά της προφανώς αναφέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι είναι η πρώτη περίπτωση αποχώρησης εμείς του κοινωνικού, εμείς τη σχέση. Έτσι. Η έμιση σχέση του νομικού σε όλα τα νομικά πρόσωπα της τράπεζας υπακούει σε ένα ορισμένο καθεστώς. Και από ό,τι θα δείτε, αν θέλετε μικρή παράληψη που δεν σας έδωσε την ομολογία, εμείς ως εκ της αποφάσεως και της ομολογίας λογαριάσαμε ό,τι θέλει αυτό το 90.000 και θέλουμε να το προβλέψουμε. Κύριε Κουβόπουλε, σας παρακαλώ. Δεν είμαι ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος από τους προηγούμενους αντιδημάτους. Έχω 30 ερωτήσεις. Αν έχετε καλοσύνη, δώστε μου. Παρακαλώ, να μας απαντήσει ο κύριος αντιδήμαρχος. Έχει πολλές ερωτήσεις. Ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος από τους προηγούμενους. Εγώ δεν κρίνω τους αντιδημάτους. Δεν μου δίνετε ούτε ένα λεπτό. Τι δεν σας έδωσα, κύριε αντιδήμαρχο. Δεν πειράζει, δικαιωμάστε. Ο κύριος Μουργούλης, από ό,τι έχω σημειώσει. Ασχολήθηκε και καλώς ασχολήθηκε με το 41-31 των 90.000. Αυτό αγγίζει την ειδική εισφορά του μεσοπρόθεσμου του προγράμματος της κυβέρνησης. Εγώ θα παρακαλούσα όλους να κοιτάζουν την αιτιολογία, η οποία δεν προϋπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι γιατί ήταν κακή η αντιδήμαρχη, αλλά διότι δεν προβλεπόταν. Τώρα που προβλέπετε, γινόμαστε όσο γίνεται αναλυτικά και μπορούμε να τα αναλύουμε. Τα απορριμματοφόρα θα το καλύψει η κυρία Δάβαρη. Είναι παρακράτηση από κάποιους εργαζόμενους. Πάμε να προβλέψουμε για την παρακράτηση. Πάμε, βάζουμε αυτό το πράγμα για να έχουμε χρήματα να αποδώσουμε τις εντολές του μεσοπρόθεσμου. Ποιος τα πήρα, ρε Λουγκούλη. Ποιος τα πήρα, αφήσα. Αυτό λέω. Αυτό δεν πάει στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κύριε Μουργούλη. Τι θα γίνει τώρα, κύριε συνάδελφε, τι θα γίνει τώρα. Γιατί δεν βγαίνετε έξω να συζητήσετε. Σας παρακαλώ, απαντάει ο αντιδήμαρχος. Μετά θα λέτε ότι δεν έχετε καλυφθεί. Μα δεν γίνεται να απαντάει ο αντιδήμαρχος σε 30 ερωτήσεις και να διακόπτεται συνεχώς. Ορίστε κύριε αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ. Κύριε αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ, απαντήστε σε όσες ερωτήσεις που γίνεται μέχρι τώρα. Κύριε Γουργούλη, ησυχία παρακαλώ. Ορίστε κύριε Παναγόπουλε. Κύριε Γουργούλη, σας παρακαλώ. Ορίστε κύριε Παναγόπουλε. Η κυρία Δάβαρη, θα σας απαντήσει για το απορριμματοφόρο. Ο κύριος Κοπέος για την αναγκαιότητα, τι σημαίνει να δώσουμε μέχρι 10.000 σαν πρόβλεψη. Ο κύριος Τσιαμπάς θα απαντήσει σχετικά με άλλα δύο θέματα και μένει, και εδώ ήμασταν κάτι που διέξει για να το πω, όταν λέμε βάζουμε αντί για 45 που κάνει το σε μια πρώτη φάση λέμε 47.000 και μετά δίνουμε 45 για το απορριμματοφόρο, το 2.000 που ρώτησε ο κύριος Αλεξόπουλος αυτά, τι λέμε κάθε φορά που να έχουμε μια πρόβλεψη των 2.000 όταν περνάνε κάποια αυτοκίνητα στέλνω. Δεν δημιουργήσαμε νέο κωδικό, αν ρωτήσατε αυτό. Κύριε Αλεξόπουλε, σας παρακαλώ. Η φράση λέει ενισχύεται, δεν λέει δημιουργούμε. Αυτό είναι το μικρή παραδρομή που ίσως κάνατε. Έτσι. Λοιπόν,
Τώρα που πήρατε και παρακαλώ πολύ την κυρία γραμματέα, την κοινωνική γραμματέα, αυτό το οποίο δώσατε σε 2-3, δώσετε το σε 33. Που αφορά τα 90 χιλιάρικα τη πρώτη αποχωρούση εμεί του δικηγόρου του Δήμου. Σύμφωνα με την ομολογία του κώδικα για τις ομολογίες στην οποία υπακούν οι έμεισοι δικηγόροι όλων των υπηρεσιών. Τώρα, το πώς και γιατί δεν είναι το πρόβλημα στις θέσεις. Εμείς υποχρεούμε να τους δώσουμε αριθμό μισθών. Αριθμό μισθών, νομίζω ότι αν, για 3.000 θα κάνει αριθμό. Έτσι βγαίνει το 90. Διότι από ό,τι θα δείτε για να σας μοιραστεί, δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Το γιατί το δικαιούνται δεν είναι το μάθημα μας. Το γιατί δεν το είχαμε προβλέψει δεν το ξέραμε. Δεν είχε να παρεμβεί ένας άλλος πιο πριν. Θα μας προέχει. Παρακαλώ. Δεν το έχω κοιτάξει. Οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου φέρνουν όσα παίρνει ο Δήμαρχος μισθό, 3.000 το μηνά. Περίπου, δεν ήμουν νομικός, να είμαι και νομικός. Δεν μπορεί να προλάβετε να γίνετε. Δεν προλαβαίνετε. Και μάλιστα δεν ξέρω αν θα προλάβετε να γίνετε έμπιστος. Συνεχίστε, κύριε. Και εγώ θα κοιτάξω να αναρτιάμουν να συμπληρώσω την κάτι. Παρακαλώ τους συναδέλφους, τον κύριο Κοβέα, τη κυρία Λαβάνη, τον κύριο Ψεβά. Δεν έχει κερδίσει καμία δίκη ο Δήμος και ο κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής παίρνει εντολές για να κάνει τις δίκες. Τώρα ζητάτε 90% σε μία υπάλληλο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που έχει χάσει όλες τις δίκες και που ζητάει τώρα τις 90.000 γιατί από τους ποιους δεν ξέρω, από τους εντολείς της, να κάνει ο Δήμος τις δίκες. Αυτά δεν τα λέω. Αυτά τα 10 λέω εγώ, παρακαλώ, όχι διακοπές. Δεν είναι... Θα πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά. Εγώ ήδη κατήγγειλα και στον Τέντε και στον Διευθυντή, έστειλα τα πρακτικά και δεν νομίζω ότι θα περάσει έτσι το θέμα, διότι η νομική υπηρεσία του Δήμου ασχολείται στα δικαστήρια με το αν εγώ έβρισα τον κύριο Παναγόπουλο, συγγνώμη κύριε Αντιδημαρχή. Παναγόπουλος το λέω γιατί έχουμε μεγάλο χάρος εμείς λόγω παλαιάς φιλίας ή το αντίθετο, η υπηρεσία του Δήμου, οι ασχολίες της, παίζουν με πολλές χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ασχολείται με απολωτριώσεις, ασχολείται με αποζημιώσεις. Όταν λοιπόν έρχεται πρώτος πολίτης της ασχόλης, ο άνθρωπος ο οποίος δικεί τον Δήμο αυτό και καταγγέλει ότι η νομική υπηρεσία κάνει μονίμως όλες τις δίκες και παίρνει εντολές για να τις κάνει τις δίκες, δεν είναι δυνατόν της ποσή να δώσουμε 90.000 στην κυρία αυτή. Αυτή η κυρία ή λέει αλήθειες ο κύριος Δήμαρχος. Πώς ήμουν να τη στείλουν στον εισαγγελέα ή άλλο κύριος Δήμαρχος. Ρίχνει λάσπη ή λέει ψέματα. Κάποιος από τους δύο λέει ψέματα. Τώρα και οι δύο δεν μπορούν να λες αλήθειες. Από εκεί και πέρα. Το Συμβούλιο δεν μην βιαστεί να ψηφίσει σε 90.000 της κυρίας αυτής, δεν θα τα χάσει αν τα δικαιώσει. Εάν δεν έχει, έπαιρνε εντολές να χάνει τις δίκες, γιατί οι κυρίες χάνοντας τις δίκες ο Δήμος έχει ζημιωθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ, αν το έχετε καταλάβει. Αν δεν το έχετε καταλάβει λοιπόν, περιμένετε και ίσως το καταλάβετε. Προτείνω να αποσύρετε οι 90.000 και διάφορες περιπτώσεις δεν υπάρχει και μία εισήγηση κάποιας υπηρεσίας να λέει ότι δικαιούνται 90.000. Εμένα μου δώσατε ένα την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών κλπ. Παραπέμπει στο άρθρο 63, το οποίο άρθρο 63 δεν το έχω εγώ. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μία έγγραφη εισήγηση υπογεγραμμένη που εντάξει. Να υπάρχει μία εισήγηση να μας μοιραστεί. Μία εισήγηση που να λέει ότι η απερχόμενη υπάλληλος του Δήμου δικαιούται να λαμβάνει 90.000 ευρώ καθ' στιγμή αποχωρήσει από την υπηρεσία. Ο τάδε ή τάδες υπογραφή σφραγίδα για να είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή. Απλά εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα υπολογισμό σύμφωνα με αυτά που λέει ο νόμος. Δεν είναι πλήρης αυτή τη στιγμή, γιατί λείπει το άρθρο 63 που παραπέμπει.
παραπέμπει στο άρθρο 63, το άρθρο 63, κοίταξα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα πρέπει να αυτό το θέμα να το δείτε, γιατί δεν θα περάσει έτσι απλά. Τίποτα άλλο τελείωσε. Τα συνείδηση, δεν θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό, γιατί τον κατεψήφισα, θα ψηφίσω μόνο για τα... για το καπί. Κύριε, ξέρω τι είναι. Θα ψηφίσω μόνο για το καπί. Ο κύριος Κουρκούλης. Ο κύριος Κουρκούλης. Κύριε Τσιαμπά. Και το, στον κύριο Αντιδήμα. Ό,τι θέλουμε να το βαπτίζουμε, βαπτίζουμε ψάρι. Η προμήθεια είναι ότι το αγοράζουμε και το τοποθετούμε εμείς σαν Δήμος. Είναι δυνατόν να μην τοποθετήσουμε ανεκτιστία. Άρα θα γίνουν εργασίες. Είναι παροχή υπηρεσίας. Είναι έργο. Κατασκευή έργου είναι. Οπότε μην μας λέτε ότι η εργολαβία που έχετε κάνει για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων που έχει αναπτυχθεί. Οπότε εντάσσεται στην παροχή υπηρεσίας. Σε έργο. Ο κύριος Αλεξανδρόπουλος. Έχω πει και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια ότι το προϋπολογισμό δείχνουν την εικόνα έργου που ακολουθείται σαν ένα Δήμο. Επίσημες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου από την ώρα που ξεκινήσανε και μόλις σχεδόν μετά τις δημοτικές εκλογές, βρισκόμαστε στη 12η. Σύμφωνα λοιπόν, είμαστε στα δύο αναμορφώσεις κάθε μήνα. Αυτό δείχνει ότι πάμε ψάχνοντας. Θα τοποθετηθώ και θα με κάλυψε στα περισσότερα θέματα οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Ένα παράδειγμα για τη γιορτή του Καπί. Μέχρι προχτές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κοβέος, είχαμε τα μέλη του Καπί, δεν μπορείγαν να τους αγοράσουν ένα κιλό ζάχαρη. Και σήμερα ένα καινούριο κωδικό του κάνουμε ενισχύεται. Έχετε δει, γιατί με διόρθωσατε και πριν λίγο, είναι λίγο κεκτημένη σταχύτητα. Ενισχύεται ο κωδικός με 10.000 να γιορτάσουμε τη γιορτή του Καπί. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί πέρα στη γιορτή του Καπί. Η νέα δημοτική αρχή της Αγίας Παρασκευής τι θα γιορτάσει με αυτούς τους ταλέπορους συμπολίτες. Και τελειώνοντας, αναμορφώσεις προϋπολογισμών, προείπα, δείχνουν την εικόνα του Δήμου. Με όλους αυτούς τους κωδικούς που και τα νέα άθρα που δημιουργούνται και όλα αυτά, όπως τόνισε και ο συνάδελφος ο Κούλης, έχουν κενά μεταξύ τους. Και τα κενά είναι π.χ. και τα στη, ότι δημιουργείται ο κώδικας εισόδου που αφορά την εισφορά της ειδικής εισφορά. Αυτά τα ταμεία είναι χρήματα που θα μπουν σε ένα και συμφωνώ με τον Γιάννη τον Γουργούλη που το είπε αυτό. Γιατί ότι πάνε σε μια ταμείο αλληλεγγύης υπέρ των ανέργων και δεν χρειάζονταν καν ο κωδικός. Ο κύριος να έχει αντιπαθεί και θα μάλιστα. Νομίζω ότι θα το πω δεύτερη φορά, δεν θα το αναλαμβάνει, γιατί γίνομαι πλαστικός, ότι όχι στην αναμόρφωση ως εκκλησίας, όχι στον προϋπολογισμό. Είναι η άλλη εικόνα, των όποιων συναδέλφων λένε να συνεχώρει. Είπα και στο προϋπολογισμό, θα σταματήσω να το λέω, σημαίνει δεν θέλουμε ούτε τα προνοιακά, ούτε το παπί, ούτε να τακτοποιήσουμε ή από τη συνένωση των νομικών προσώπων, ούτε τίποτα. Δικαίωμά σας, λοιπόν, εγώ δεν το λέω σε κάτι. Δικαίωμά σας είναι να ψηφιάνετε όσο και όπως θέλετε. Ο κ. Κουβόπουλος, αναφερόμενος των νομικών, συνέδεσε και με έναν παραμόνο το οικονομικό σχέδιο. Υποχρεούμαστε να δώσουμε 50% και 90.000 σε έναν έμπιστο δικηγόρο του Δήμου. Και το λογοριέται, συγγνώμη, ας δεν ξέρω τι. Είναι η οικονομική.
τουλάχιστον δεν ασχολείται αν ήταν πετυχημένο ή όχι. Εγώ παρακαλώ, όταν η Εκκλησία βγάζει το τι του οφείλουμε, δεν αφορά αν ήταν καλός ή όχι δικηγόρος. Όσον αφορά το κύριο Σκουρόπουλος, εγώ δεν βλέπω καμία εισήγηση. Ως παλαιότατος και πολύ παλαιότερος, μπορείς να είναι και να είναι καλά 59, δεν είδατε ότι στην αναμόρφωση έχει τις τέσσερις υπογραφές από κάτω. Αυτή είναι η εισήγηση της πολιτικής βούλησης. Κάθε φορά δεν βλέπετε εκείνο τη στραγιδούλα με τις υπογραφές. Αυτό δεν είναι γραφτή εισήγηση. Απόψη σας. Κύριε Αλεξιόπουλε, του κυρίου Βουλή, μάλλον θα το πατήσει ο κύριος Σκεπάς. Κύριε Αλεξιόπουλε, είπαμε και στην αρχή, αν θυμάστε, όταν μπήκαμε στο Δήμο σαν νέα διοίκηση, ήρθε ο προεκλογισμός και νεκρή. Κάνει τρίτη, κάπου σαν και στα πίσω, εγκρίθηκε ο προεκλογισμός και πέρσι στο τρίτη. Λοιπόν, και θέλετε εσείς, και εγώ το θέλω. Και άλλοι δίμοι το θέλω. Δεν έχουν κάνει το 10. Αναμόρφωση. Εσείς θέλετε. Με ένα γκέλι κράτη. Καλώς κακώς ισχύει. Τι κάνετε. Πώς θα πάτε. Και κάθε μήνα να μου λέτε τι κάνετε. Και καλά κάνετε. Κάθε τρίμηνο να μου λέτε τι κάνετε. Έχεστε και μας λέτε σήμερα. Γενικόλογοι το παίξω και πάμε ψάχνοντας. Εσείς είδατε μια μέρα να έρθετε. Πώς δικαιούστε. Πριν από την αναμόρφωση, ψήφισε. Να καθίσετε στις οικονομικές υπηρεσίες και προσθέτει όλοι σας. Έχω 40 ερωτήσεις. Να τους μαζέψω όλους να σας απαντούν σε εσάς και σε όλους τους συνάδελφους. Φράσεις του είδους πάμε ψάχνοντας, νομίζω ότι είναι άδειες πρώτα προς την παλιά και μετά στην δημοτική αρχή, στην λεγόμενη πολιτική ηγεσία. Και τέλος, πώς θέλατε να προσθέσετε, κύριε Αλεξόπουλε, εκείνοι που μας κυβερνούν με την ψήφο του ελληνικού βέβαια λαού θα βρουν την κοινωνική αλληλεγγύη 3%. Θέλατε να το προβλέψω εγώ πριν ένα μήνα. Ναι, ναι. Ένα λεπτό κύριε. Ένα λεπτό κύριε. Ποιο είναι το προσωπικό. Ποιο είναι το προσωπικό. Με ποιο είναι το προσωπικό, επί ποιου θέματος. Ποιος δημόσιος υπάλληλος, γιατί
πάμε έτσι. 40.000. Ξέρω ότι παίρνω και στο δικηγόρο το οποίο παιδιά πραγματικά είναι, θα το πω εντελώς κουφό. Είναι απαράδεκτο. Και πρέπει εδώ, τουλάχιστον σε αυτό, να παρέμει το αύριο το πρωί. Δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει καλό παιδί. Και να λέει ότι ο Δήμος, η Δήμη, η οποία είναι τεράστια οικονομική, και δίνει 90.000, 30 μισθούς σε δικηγόρους. Και όχι οι εργαζόμενοι στο Δήμο χαμηλόμισθους, αλλά υψηλότερα έμισθους και πιο δημάρχους. Και εννοείται ότι θα το ψάξω μέχρι να μην τα δικαιούνται οι όχι και πώς θα δικαιούνται. Για ποιο θέμα. Όχι, όχι, έχει καλυφθεί. Έχει καλυφθεί στην ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφοφορία. Παρακαλώ. Λοιπόν, η κυρία Δάβαρη, ναι. Ο κύριος Ανεβαλής, ο κύριος Παναγόπουλος, ναι. Ο κύριος Κοβέος, ναι. Κύριε Παπαδοπούλου, ναι. Ο κύριος Τσιακάς, ναι. Ο Κωνσταντόπουλος, ναι. Ο κύριος Αβράμι, ναι. Η κυρία Προντσοπούλου, ναι. Ο κύριος Παύλου, ναι. Ο κύριος Καζάκος, ναι. Ο κύριος Άγκουρας, ναι. Ο κύριος ναι. Η κυρία Δημητρίου, Λευκό, ο κύριος Γαβράς, Λευκό, ο κύριος Σιδέρης. Όχι εκτός από τα προνοιακά, ο κύριος Σιδέρης. Ήδη ο κύριος... το ίδιο ο κύριος Βλάκος. Ο κύριος Πουστόγεννης. Ναι. Παρακαλώ, κύριε, είναι ψηφοφορία, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, εσύ, ο κύριος Τσιμουκάκης. Το 241-24 για τη σχολά αλληλεγγύης. Το 84 για να πάλι τη σχολά αλληλεγγύης και να στα υπόλοιπα. Ο κύριος Τσιμουκάκης, ο κύριος Πρόεδρε, Λευκό, ο πρόεδρος ναι, η κυρία Μουχτούρη. Περίσσια διάταξη. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ. Τα σεμινάρια που θέλετε να μου κάνετε του προπολογισμού. Για να σας ανταποδώσω, να σας δώσω μαθήματα που να διοικείτε το Δήμο. Ο κύριος Κουδόπουλος επί της διαδικασίας ορίστηκε. Κύριε, επειδή το δεύτερο θέμα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάντε ένα αύριο. Και επιπλέον, επειδή εγώ δεν ήμουν δημοτικός, δεν ξέρω ούτε το πρώτο πάση και δεν δεν μου έδωσε κανένας. Δεν μου έδωσε αποσπασματικά, εντάξει, εδώ είναι μια απόφαση που πήρε όλη η Σαγκία. Ησυχία παρακαλώ, ησυχία παρακαλώ. Κρίνεται όλη η Σαγκία Παρασκευή. Κρίνεται ο τρόπος ζωής των συμπολιτών. Εδώ δεν είναι βιάζουμε να τελειώσουμε τα κρίνια. Εδώ οι εξωτικά να συζητήσουν, ας αποσυρθούν, να έχουν μοναδικό θέμα. Να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Ήρθανε να δούμε την ενέργεια. Πώς θα την... Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω δει καμία ενέργεια. Τώρα τι να δεν έκανε να πληροφορηθεί. Να είναι εδώ τα μέλη, να γίνει... Δεν μπορώ εγώ να το αποσύρω. Εγώ κάνω μια πρόταση. Προς τη διοίκηση. Προς τη διοίκηση, όχι προς το Προεδρείο. Κάνω πρόταση. Κάνω πρόταση. Να αποσυρθεί το θέμα και να πω η σχεδία.
αφού πρώτα έρθουν ενημερωθεί όλοι οι φορείς της πόλης, όλα τα σωματεία της πόλης, και εγώ πρέπει να γίνει μια στιγμή. Γιατί το του Δημοκρίτου, να πληρεμάθει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν μπορώ εγώ να ψηφίσω. Έχει σαφές τα πίσω ψηφοφορία. Ο κύριος Σταθόπουλος από τις διαδικασίες. Το θέμα δεν είναι σωστά. Δεν είναι μια απόφαση αυτή αυτό. Και θα πρέπει ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια τουλάχιστον ενημερωτική σύσκεψη στην οποία να κουβεντιάζεται τα κατά κάποιων επιλογών. Εδώ αλλάζεται βασικά κομμάτια, αλλάζουν τη κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες για μια σειρά από όλα. Η γνώμη μου είναι ότι το θέμα πρέπει να αποσυρθεί. Προτείνουμε να αποσυρθεί, να γίνει πρώτα ενημερωτική σύσκεψη εδώ σε αυτή την άποψη με παρόντες όπως συστημένε. Η αγορά είναι ενημερή, άνθρωποι είναι απολύτως εκτός πληροφόρησης. Δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην απόφαση. Στα πόδια βγαλμένη με την έννοια της ενημέρωσης τόσο δεν αμφισβητώ τη δουλειά των σκηνοθετών ως πρόταση και γι' αυτό ορίστε κύριε Αλεξόπουλε της διαδικασίας. Ξεκονώ και εγώ ότι πρέπει να το θέμα και το τεκμηριώνω γιατί και την προηγούμενη φορά είχατε φέρει ένα θέμα για τις στάσεις σταθμές των ελεφορίων. Πρέπει να μπει μια μελέτη ή μια επαφή να κάνετε με τον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, αλλά υπάρχουν και στο διαδίκτυο στην προηγούμενη απόφαση που κατάλαβα και είχε καταργηθεί μια γραμμή που καταλήγει στην Αγία Παρασκευή. Δεν θυμούμε τώρα, στο επόμενο συμβούλιο θα σας πω να έχετε μια απόφαση του ΟΑΣΑ αν όλες αυτές οι λεωφορειακές γραμμές, 406-21, λόγω έλλειψης του προσωπικού και λόγω των μετατάξεων του προσωπικού που γίνεται με την εργασιακή εφεδρεία, αν πραγματικά ισχύει. Ο κύριος Δήμαρχος διατυπανούσε προεκλογικά ότι μέσα από το θα κάνει κάποιες μελέτες για την γενική μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης στον Δήμο. Δεν βλέπω μια μελέτη σαν αρμόδιο φορέα. Να μου πείτε και η τεχνική υπηρεσία μας αρμόδιο φορέα είναι. Το διατυπανούσε και προεκλογικά. Καλό θα είναι το διατυπάνιζε σε όλη την πόλη ότι εγώ πλέον δεν κάνουν φοιτητές, καλό είναι είτε από ένα αρμόδιο καλλιτέχνη από ένα μετσόβιο να κάνουμε μια ανάλυση αν όλα αυτά που προτείνουν λοιπόν να αποσυρθεί κύριε Αλεξόπουλε. Ο κύριος Βλάχος, ορίστε κύριε Βλάχος της διαδικασίας. Πριν από μια εβδομάδα 10 μέρες είχε ζωή όπου εθέτησαν διάφορα είχε ένα θέμα αλλά για διάφορα περιοχή που κατατέθηκε και πλατεία πέτρα. Εγώ όταν μετάσχεσαι σε προηγούμενη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχα πει ότι πρέπει η Επιτροπή Ποιότητας θα δημιουργούν θέματα της πόλης και κυρίως τα περί της πλατείας μελέτη στάθμευσης και όλα αυτά να υπάρχει και μάλιστα τότε αν θυμάμαι καλά και πει ότι είναι στο κανανού και κάποια στιγμή θα συμβαίνουν τις παρατάσεις προς τα ζητήματα. Δεν μπήκε καν θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας αυτό το θέμα. Είναι στην διαδικασία σωστό ότι μπορεί κάποιος στην Επιτροπή Ποιότητας και αυτό θα με το συμβούλιο. Είναι... Κύριε Βλάχο που σας διακόπτω, όμως... άκουσα την κυρία Παλαμάρη τώρα που λέει ότι δεν είχε μικρόφωνο, ότι τα ναι. Όχι, μπαίνουν εκεί προφορικά οι ποιότητες ζωής προς απόφαση προς πίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που γίνεται εκεί προφορικά. Με τον νέο κώδικα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό αν είναι έτσι αλλιώς. Ουσία λοιπόν δεν έχει προκύψει ούτε πρωτόλια, ούτε δηλαδή σε πρώτη μια διαδικασία συζήτησης για το συγκεκριμένο νομίζω για την πόλη. Για να πάμε σε μια συζήτηση στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου και
τη διαδικασία των φορέων. Γιατί λοιπόν επιμένω και εγώ την πρόταση. Υπάρχει πρόταση από τον κύριο, ο κύριο Κιζιώτης επί της διαδικασίας, ορίστε. Μάλιστα. Απλώς για άλλη, έκανε μια πρόταση ο κύριος Κουκόπουλος, πείτε συμφωνώ με τον κύριο Κουκόπουλο και λέμε. Όχι καθόλου, είσαι την κλίμα. Άρα πρέπει να επιχειρηματολογήσω. Αλλά και σε αυτή τη γνώμη, δηλαδή δεν αγώνεται τα επιχειρήματα που λέμε εμείς.